Γεια σας, μάγκες, σήμερα είμαι στο κέντρο και θα ρωτάω τον κόσμο αν έχει σημασία η εξωτερική εμφάνιση. Πάμε να δούμε. Παίζουμε αρχικά το όνομά σου. Κορίνα. Κιάρα. Αποστόλης. Μαρία. Λάμπρος. Εύα. Χρυσή. Τζέσικα. Μελάνια Μπάμπη. Ντονάλντο. Ντονάλντο. Αλβανός είσαι. Ναι. Ωρε πατρίδα. Άγγις. Μπέα. Μπάμπη, έχει σημασία η εξωτερική εμφάνιση. Ναι. Εννοείται. Κοίταξε, ναι, έχει. Ξεκάθαρα. Βέβαια έχει. Ναι. Σίγουρα έχει. Βέβαια, εντάξει, όταν πάει πιο σοβαρά το πράγμα, σε μια σχέση ας πούμε, είναι σημαντικό και το εσωτερικό. Εξωτερική εμφάνιση μας τραβάει, αλλά ο χαρακτήρας μας κερδίζει. Ναι. Καλό. Σούπερ. Εντάξει, προφανώς είναι το πρώτο που κοιτάμε όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο. Απλά εντάξει, ο καθένας έχει και τα δικά του. Το τι του αρέσει και αυτά. Εντάξει, να είναι περιποιημένος, να μην είναι και λέτσος. Βεβαίως έχει. Είναι πρώτη άποψη. Ναι. Το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μια γυναίκα. Όχι. Καλά, το πρώτο πράγμα που δει σε κάποιον είναι η εμφάνιση. Αλλά δεν πιστεύω πως παίζει ρόλο. Αν το γνωρίσει τον άλλο, δηλαδή αν ο άλλο δεν έχει μορφωτικό επίπεδο και όλα αυτά. Ναι, άμα δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου, πώς θα πας μαζί του. Όχι μόνο πτυχίο πανεπιστημίου, γενικά να έχει μια μόρφωση. Τι κοιτάς ένα αγόρι εμφανισιακά. Να το πω. Να είναι κάγκουρας. Το πρόσωπό του. Σώμα δεν κοιτάς, στυλ και τέτοια ή όχι. Στυλ. Σώμα δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Α, λένε να είναι και χοντρός. Όχι υπερβολικά, να είναι normal. Το πρόσωπό του. Εμφανισιακά. Το σώμα του, τον κόλο του, τους κοιλιακούς του, τα μάτια του, το χαμογελό του, τι αμάξι έχει. Εγώ θεωρώ ότι τα πρότυπα γενικά αλλοιώνονται, να σου το πω έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι διάφορα. Ας πούμε, μπορεί να μου αρέσει εμένα κανονικά ένας μελαχρινός ψηλός, αλλά να ρωτευτώ να ξανθώ κοντό, ξέρω εγώ, να σου το πω έτσι. Αυτό φαίνεται. Το ύψος και τα μάτια. Σίγουρα να είναι πιο ψηλός. Το βλέμμα. Τι κοιτάς γενικά σε μια γυναίκα, εμφανισιακά μόνο. Σίγουρα θα συμπεριλάβει το πρόσωπο η άποψή μου. Μετά πιστεύω ότι είμαι. Δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα στα οπίσθια. Άμα το θέτεις λίγο έτσι προς το σεξουαλικό τομέα. Δεν σε επηρεάζει το στήθος. Όχι καθόλου. Θεωρώ το μεσαίο και το μικρό στήθος λίγο πιο σεξ. Για μένα, μιλάω σαν τόλης. Πάνω απ' όλα το πρόσωπο, όπως είπε και ο φίλος μου, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το σώμα. Και να είναι και ψηλή. Ναι, τρελαίνομαι. Συνέχεια πρόσωπο, εντάξει, είναι τα δύο πρώτα που είναι πιο βασικά. Στο πρόσωπο νομίζω εστιάζω. Ναι. Το σώμα δεν σε απασχολεί ιδιαίτερα. Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει. Α, πας με χοντρές, ξέρεις. Εντάξει, καλή φάση. Η πρώτη της καμπύλη που θα δω είναι το χαμόγελό της. Πρόσωπο, ξεκάθαρα. Σώμα. Μετά το σώμα, πρώτο πρόσωπο όμως μετά. Τι θες να έχει δηλαδή. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι γενικά τι φαίνεται. Τι φαίνεται όμορφα πάνω τη. Δηλαδή, σαν σύνολο φαίνεται όμορφα. Δεν θα πω, α, ωραία, δεν έχει βυζιά, δεν πάω μαζί τη, ξέρω εγώ. Θα πήγαινε με κάποιον που είναι πιο κοντό από σένα. Όχι. Όχι. Άρα έχει σημασία το ύψος. Ναι, ναι, θέλω άλλο να είναι. Πύργο στο Άιφελ. Στο ύψος. Ναι, ναι, πολλές φορές. Καλά, λογικό για να ζήσει και ψηλή. Δεν σε ενοχλεί αυτό να είναι ο άλλο πιο κοντό από σένα. Καθόλου. Έχω πάει. Και. Χάλια. Δεν σε αρέσουν οι κοντοί. Όχι, αλλά δεν ισχύει αυτό που λένε ότι οι κοντοί τον έχουν μεγαλύτερο. Α, εκεί σε πείραξε δηλαδή. Εντάξει, ναι, αλλά θα προτιμούσα να είναι πιο ψηλός γενικά. Όχι. Ναι. Εντάξει, είναι ανάλογα το άτομο. Μερικοί έχουν φετίχ με πιο κοντούς. Εγώ δεν έχω αυτό το φετίχ. Θα πήγαινες με κάποια που είναι πιο ψηλά από σένα. Ναι, ναι, ναι. Για πλάκα, ναι. Άνετα. Ναι, δεν έχω θέμα. Δεν έχει σημασία το ύψος κατά τη γνώμη σου. Όχι, καθόλου. Ποτέ. Λίγο δύσκολο να βρεις, αλλά γενικά. Όχι, έχω βρει. Έχω εμπειρία με κοπέλα στο ύψος μου, αλλά δεν. Με τραβέλει. Πόσο είσαι. Δύο μέτρα είμαι. Γι' αυτό σου λέω, δύσκολο. Θα πήγαινες με κάποιον ο οποίος δεν έχει μαλλιά, είναι καραφλός. Εντάξει, ναι, γιατί όχι. Α, δεν σε πειράζει. Όχι, τι. Όχι. Ναι. Α, καλά, εντάξει, αυτό καμιά φορά είναι και γοητεία, δεν. Δύσκολο. Αλλά μην το αποκλείζω γιατί εντάξει, βγαίνουν και όλες δημόσια. Δεν ξέρω, με δείτε καμιά φορά έξω και με κράσουν, ξέρω εγώ. Ανάλογα το πρόσωπό του. Δηλαδή, άμα του πάει να είναι καραφλό, δεν θα χαθεί. Το Johnny Sins. Όχι. Τον ξέρω, όχι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Άμα δεν έχει, δεν με πειράζει. Άμα δεν έχει τα πόδια στα χέρια, με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ξυρίζονται οι άντρες. Αλλά άμα δεν έχει το κεφάλι, δεν με ενοχλεί. Αλλά και άμα έχει και πάρα πολλές, με ενοχλεί. Θα πίνεις μια κοπέλα η οποία δεν έχει ούτε κόλλο ούτε βυζιά. Όχι. Πάω, εντάξει, πάω. Όχι. Όχι, 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 δεν πάω, δεν πάω. Δεν πας. Όχι. Και με αυτή πήγαινα. Δεν γαμιέται ό,τι να είναι. Ναι. Εντάξει, εξάλλου μου είπες δεν έχει σημασία το σώμα. Ναι, δεν έχει παιδιά σημασία το σώμα. Όχι, πάλι όχι. Είμαστε λίγο επιλεκτικοί, να μην είμαστε άντε. Ό,τι κινείται εκτελείται. Ναι. Πόσο θα έβαζες τον εαυτό σου από το 0 ως το 10.
εμφανισιακά μόνο. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει να γίνομαι κριτής του εαυτού μου. Τώρα βάζεις δύσκολες ερωτήσεις. Δεν μου αρέσει να κρίνω τον εαυτό μου. Θα ρωτήσεις μια κοπέλα. Αντικειμενικά δες τώρα. Εντάξει τώρα αυτό γιατί. Εμφανισιακά. Α, δεν είναι πολύ δύσκολη. Θέλω να πείτε στα παιδιά να σας ρωτήσω. Ένα 7-8. Άντε θα πω 6. 6 θα πω, ναι. 8. 8. 8, ναι. 10 με τόνο. 10 με τόνο. Ξέρω εγώ, 5. Εντάξει, νομίζω θα μου βάζα πάνω από τη βάση. 7, 6. Εκεί. Τι απλά πες ένα νούμερο. Πόσο πιστεύεις αντικειμενικά ότι αξίζεις. 7. 7. Συμφωνείς με την απάντησή της. Λέει ότι είναι 7. Συμφωνείς ότι είμαι 7. Σε είπε άσχημη. 25. Ναι, όχι. Από το 0 έως το 10. Ξέρω εγώ, 6-7. Βάζα ένα 6,5. Αυτό μου. Εκεί θα βάζα 10. Συμφωνείς με την απάντηση. 10 θα του βάζεις. Εσύ πόσο θα τις έβαζες. Θα τις έβαζα 25. Μέχρι το 10 είπες, ε. Ναι, μέχρι το 10. 10 για πλάκα. 10. Για πλάκα. Σπεκτάρα μου. Πολύ καλή ερώτηση. 7. Συμφωνείς με την απάντησή του. Εγώ θα του βάζω και παραπάνω. Εσένα είναι τυχερός αριθμός. Εγώ θα πω το 8 που είναι. 8. Βάζεις πιο πολύ ή πιο λίγο. Θα του βάζω το ίδιο με εμένα. 7. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, αν σας άρεσε δώστε ένα μεγάλο like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο και κάντε με και ένα follow στο Instagram.